Πάμε στον Πλατανιά, πάμε στο Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη. Κύριε Μαλανδράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από εμένα. Στον Πλατανιά ζητάτε τη δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ, σωστά? Διαχρονικά θα έλεγα, επειδή τυχαίνει και είμαι 3 τετραετίες δήμαρχος, είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει από το 2014 σχεδόν, με τεκμηριωμένα στοιχεία που έχουμε πάρει από το ΕΚΑΒ το ίδιο, στα περιστατικά που έχουν συμβεί και πόσο αναγκαίο είναι, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας, σε ένα ολόκληρο νομό που είμαστε στο κέντρο του νομού και θα καλύψουμε όχι μόνο την ενότητα του Δήμου Πλατανιά, αλλά ολόκληρο το νότιο και το νοτιοδυτικό τμήμα του νομού. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι φιλοξενείτε κάθε καλοκαίρι τους περισσότερους τουρίστες στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Σωστά, κύριε Μαλανδράκη? Σωστά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η φιλοξενία στον αριθμό των τουριστών, δεν υπάρχει τομέα ΕΚΑΒ, υπάρχει κλιμάκιο ΕΚΑΒ? Ούτε αυτό υπάρχει με μια σταθερότητα. Δηλαδή, πέρα ότι έχουμε 21.000 πραγματικό πληθυσμό, γιατί είναι και οι άνθρωποι που ζουν εδώ πέρα, υπήρχε το παρελθόν η δυνατότητα και ερχόταν ένα κλιμάκιο τους τελευταίους μήνες. Πράγμα που τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει και αυτό. Ένα άλλο που συνέβαινε μετά από πολλή πίεση του Δήμου ήταν να γίνεται μεταστάθμευση ενός ασθενοφόρου σε κάποια από τις τρεις βάρδιες στο Δημαρχείο, προκειμένου να υπάρχει η άμεση παρέμβαση. Όλα αυτά όμως είναι, όπως καταλαβαίνετε, ευκαιριακού χαρακτήρα και έχουν να κάνουν ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο τομέας ΕΚΑΒ Χανίων ή αν μπορεί να έρθει ένα κλιμάκιο από την Αθήνα για τους τωρινούς μήνες. Συμβαίνουν περιστασιακά, με πολλή πίεση κάθε φορά να γίνουν. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχει έρθει η ώρα να συσταθεί τομέας ΕΚΑΒ. Δεν αφορά μόνο, ξαναλέω, τους επισκέπτες που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, αφορά και τους 20.000 κατοίκους αλλά και όλο το νοτιωτικό τμήμα. Το υπόλοιπο του νομού. Υπάρχουν περιστατικά που σας έχουν προβληματίσει και επιβεβαιώνουν αυτή την ανησυχία? Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχουν περιστατικά που αφορούν και σε ξενοδοχεία και σε πισίνες. Ναι. Υπάρχουν περιστατικά, δυστυχώς, μετατροχαία δυστυχήματα. Δεν χρειάζεται να πω τι σημαίνει η ΒΟΑΚ και τι σημαίνει σε μεγάλο βαθμό και το υπόλοιπο επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο. Και δεν ξέρετε πολύ καλά ότι σε περιόδους που υπάρχει αυξημένη κίνηση, δεν μιλάμε τώρα στον κορονοϊό που είναι μειωμένη η κίνηση. Δυστυχώς, ειδικά τα τροχαία δυστυχήματα θέλουν άμεση παρέμβαση. Αν η παρέμβαση γίνει μετά από μισή ώρα ή μετά από 35-40 λεπτά, ξέρετε, πολλές φορές αφήνει ανήκει στη βλάβη ή να μην πω ότι μπορεί να επιφέρει και το μοιραίο. Έχει υπάρξει παρόμοιο αίτημα, όπως μας είπατε, και κατά το παρελθόν, ωστόσο απάντηση δεν πήρατε. Όχι. Στα διαχρονικά μας αιτήματα, αυτό που πετυχαίνουμε μέχρι τώρα είναι ή περιστασιακά να μετασταθμεύει κάποιο ασθενοφόρο ή για κάποιες περιόδους να έχουμε για 2-3 μήνες ένα κλιμάκιο, ας το πούμε θερινό κλιμάκιο. Το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει υπάρξει ούτε αυτό. Δήμος Πλατανιά, ένας τουριστικός δήμος. Τα πράγματα, το κλίμα, στις τάξεις των επιχειρηματιών, των ξενοδόχων. Ποιο είναι, κύριε Μαλανδράκη? Φαντάζομαι είστε σε επαφή. Υπάρχει προβληματισμός για το πότε θα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν? Κοιτάξτε, εμείς ως Δήμος από τη μεριά μας προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα σαν να ξεκινήσει μια χρονιά κανονική. Σε θέματα καθαριότητας, παρεμβάσεων κλπ. Και αισθητικής αναβάθμισης, όπως κάνουμε και όπως προσπαθούμε να την κάνουμε καλύτερα. Τουριστικής προβολής όμως. Τουριστικής προβολής. Αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός. Οι μεν επιχειρηματίες, ξέρετε, αυτοί που έχουν επιχειρήσεις κάθε είδους, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από πέρυσι. Πολλοί δεν είχαν ανοίξει και πέρυσι, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί για φέτος. Σε θέματα ξενοδόχων, δηλαδή κρατήσεων, υπάρχει μία, θα μου επιτραπεί η φράση, συγκρατημένη αισιοδοξία, δηλαδή υπάρχουν αρκετές από μεγάλους οργανισμούς τουριστικούς προκρατήσεις, να τους πω, εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εν ώψη της περίοδου που έρχεται, θεωρώ ότι αυτό που θα περπατήσει πάρα πολύ θα είναι τα τελευταία στιγμής κλεισίματα σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα του τόπου μας. Δήμαρχε, τουριστική προβολή του Δήμου σας, του τόπου σας, των παραλίων σας έχει πάει πίσω από τη στιγμή που δεν ξέρετε πότε θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία και υπάρχει αυτό το θολό τοπίο? Έχουμε δημιουργήσει ένα υλικό τα προηγούμενα χρόνια και συνετά και μέχρι και πέρυσι, το οποίο έχει να κάνει με συγκεκριμένες προβολές του Δήμου μας, να αναδείξουμε το πόσημα περιβάλλον, πέρα από το κλασικό κομμάτι του ήλιου και της άμμου που λίγο πολύ υπάρχει παντού. Και κάνουμε και συγκεκριμένες δράσεις, όπως τώρα έχουμε ένα διαγωνισμό για 100 χιλιόμετρα μονοπάτια, για να μπορούμε να έχουμε και ανθρώπους που θα πάνε σε χαρτογραφημένα μονοπάτια. Σωστά, το είχαμε ξαναβγάλει και το θέμα μέσα από εδώ, μέσα από την εκπομπή μας. Ακριβώς. Και το επόμενο διάστημα θα γίνει και ο διαγωνισμός. Ευελπιστούμε σε κάποιους μήνες από σήμερα να έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών, χαρτογραφημένο, διαβαθμισμένο σε βαθμούς δυσκολίας, το οποίο πέσει από ένα πόρτα θα μπορεί ο άλλος να επιλέξει να πάει. Είναι ίσως και κάτι από την εποχή που διανύουμε και το οποίο δεν θα σταματήσει, όπως καταλαβαίνετε,
ούτε σε 2 ούτε σε 5 μήνες. Εγώ θεωρώ ότι θα περπατήσει έτσι λίγο πολύ όλο το 2021 και να δούμε το 2022 πότε θα ισορροπήσουμε. Να υπάρχουν και αυτές οι επιλογές που βοηθάνε πάρα πολύ τον επισκέπτη να κάνει τη δική του διαδρομή με την παρέα που θα επιλέξει, χωρίς να υπάρχει ο συγκλονισμός. Να αναφερθούμε και σε 2 ακόμα θέματα που αφορούν πρωτοβουλίες σας, που αφορούν το Δήμο σας. Να ξεκινήσουμε με το αίτημα για έκδοση γραμματοσύμων με αφορμή και τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης. Βασικός στόχος ποιος είναι, Δημαρχέ? Κοιτάξτε, τα κρατικά ταχυδρομεία, ξέρετε, ήταν κρατικά. Ήταν στην ουσία ο πρώτος δημόσιος οργανισμός από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Και πολύ ορθά έχουν κάνει και μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια της Επαναστάσεως. Επέτει, όπως είναι η μάχη της Κρήτης, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα από τα ελληνικά ταχυδρομεία να υπάρξει συλλεκτική έκδοση, η οποία θα αφήσει αφενός το αποτύπωμα για τους φιλοτελιστές. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ανά τον κόσμο. Άρα, στην ουσία, προβάλλει στον τόπο σου και ένα ιστορικό γεγονός. Και σίγουρα είναι και μια οφειλόμενη τιμή σε ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβαθμιστεί, γιατί έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να μην τα αναλύω στον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο. Τα αναφέρω στις επιτυχιακές μου ομιλίες όταν λαμβάνει η χώρα στο αεροδρόμιο του Μάλεμε η ετήσια που αφορά την κορύφωση των εκδηλώσεων δράση που πραγματοποιείται. Άρα, θεωρώ ότι πρέπει τα ταχυδρομεία να τα αποκλούν θετικά και στο ρόλο του, τον οποίο διαχρονικά είχαν, αλλά και στην υποχρέωση που έχουμε στην ιστορία. Να κλείσουμε με την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων στο Δήμο σας. Μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, τρέχει παρά τις δυσκολίες της πανδημίας. Σωστά το λέτε και θα σας πω ότι δεν είναι το πρώτο έργο, είναι η τρίτη φάση έργων. Ήδη αυτή τη στιγμή εκτελείται έργο αναβάθμισης κλειστού γυμναστηρίου στον Ταυρονίτη. Σε προηγούμενη πρόσκληση το είχαμε καταφέρει και το είχαμε εντάξει και τώρα εκτελείται. Έχουμε 2 σχολεία, το Γυμνάσιο του Πλατανιά και το Γυμνάσιο Λύκειο του Αλικιανού, που δημοπρατούνται την τρέχουσα περίοδο. Και αυτή τη στιγμή εντάξαμε άλλα 2 κτίρια, το Γυμνάσιο Λύκειο Βουκολιών, το Δημοτικό Κατάστημα που έχουμε στους Μουσούρους, αλλά και το Δημοτικό Κατάστημα το Κεντρικό στο Γεράνι. Έτσι ολοκληρώνουμε στην ουσία την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Είχε προηγηθεί και μια μεγάλη αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Λύκειο Κολυμβαρίου ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ουσία, κάνουμε μια πλήρη ανακατασκευή αυτού του σχολείου. Και των δημοτικών μας καταστημάτων που στεγάζονται επί το πλήστον και κυρίως όλος ο αριθμός των μονάδων του Δήμου, ο κυρίαρχος μάλλον αριθμός των μονάδων του Δήμου, και είναι στα πλαίσια που προσπαθούμε να μειώσουμε και το ενεργειακό αποτύπωμα, καθότι ο Δήμος Πλατανιά από το 2013, από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα, είχε συμμετάσχει και προσπαθεί να τηρήσει τη συμφωνία στο λεγόμενο Σύμφωνο Δημάρχων. Δήμαρχε, και ένα σχόλιο αναφορικά με την πορεία των εμβολιασμών στο Δήμο σας. Η διαδικασία πώς κυλά? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή εμβολιαστικό κέντρο στο Δήμο Πλατανιά δεν έχουμε. Αυτή την ώρα, ίσως είδε και η στιγμή που με πήρατε, θα είχα επικοινωνία με τον υποδιοικητή της ΕΒΔΕ, είπε στον κύριο Αγαπίου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πρώτο εμβολιαστικό κέντρο στο Δήμο μας. Αλλά ξέρετε, πρέπει να υπάρχει και μια υποστήριξη στην υποδομή για το ρεύμα, προκειμένου τα εμβόλια να συντηρούνται και να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε πάντα να μην υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την αστάθεια του ρεύματος. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να εμβολιασμεί στο Δήμο σας, πού κατευθύνεται? Αναγκαστικά το σύστημα του εμβολιασμού είναι εθνικό. Μέσω του εθνικού και του υποδεικνύουν στη συνέχεια το σημείο στο οποίο θα πάρει να εμβολιαστεί. Το πιο κοντινό σημείο, Δήμαρχε, ποιο είναι? Να βάλουμε σημείο του Δήμου Πλατανιά, έτσι ώστε να υποδεικνύεται από τον εθνικό σχεδιασμό, ναι, το μήνα που θα παίρνει, να έρχεται και στο δικό μας σημείο να εμβολιάζει. Δήμαρχε, το πιο κοντινό σημείο του Δήμου σας ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή είναι το νοσοκομείο Χανίων, τώρα που μιλάμε. Μάλιστα. Και ο στόχος μας είναι να έχουμε το πρώτο εμβολιαστικό κέντρο στο Δήμο μας, πιθανότητα στο περιφερειακό ιατρείο Ταυρονίτη, εάν μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιες προδιαγραφές, είπα προηγουμένως και συναυτές, στην ουσία τη σταθερότητα της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.